που μπορεί έτσι. Λοιπόν, άμα το κάνετε κλειστό, κουραζέ, πορτοφόλιο, ό,τι θέλετε, πρέπει να υπολογίσετε πάρα πολύ καλά τα μέτρα. Ενώ το άλλο πάνω κάτω κλείνει έτσι, άμα κλείσει λίγο έτσι, πιάνει λίγο πιο εδώ, γίνεται. Στην πραγματικότητα αυτά που κλείνουν έτσι είναι απλώς κυλίνδρος. Το άλλο γεωμετρικά έχει μια μεγαλύτερη σύνθεση. Γιατί σκέφτεται ότι το ένα κομμάτι θα είναι εσωτερικό και το άλλο θα είναι εξωτερικό. Τώρα τα κουμπιά που θα μπείτε, θυμάστε ότι για τους άνδρες τώρα, θυμάστε ότι έχουμε και κουμπιά εσωτερικά. Γιατί τελείως δεν κρατάει, θα πέφτει λίγο στραβά. Αυτό το κουμπί τώρα, άμα είναι όμορφο, είναι κλασάτο. Εγώ το βλέπω τώρα στις παραδοσιακές φορεσιές. Όλες οι λεπτομέρειες που δεν φαίνονται από εξωτερικό παρατηρητή είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τη γυναίκα. Δηλαδή, όλα τα κεντήματα που βλέπετε, άμα είναι έτσι χοντρά στην πλάτη, αυτό είναι τζάμπα, αυτό είναι για τη μούφα. Άμα είναι εδώ, και εδώ είναι κεντημένο, που αυτό πρέπει να είναι η φίλη της, η μάνα της, η αδελφή της, αλλιώς κανένας άλλος δεν το ξέρει. Αλλά από εκεί θα φανεί αν το ξέρει καλά. Το βλέπετε με το κέντημα. Όταν τα αγοράζετε είναι όλα έτοιμα και πάτε σε μια, συνήθως είναι κυρία, που τα έχει πραγματικά δικά της. Γιατί όταν της λέτε αυτό το τραπεζωμά, λέω πώς το κάνατε. Έκανα 5 μήνες. Αλλά φαίνεται. Άρα η γιαγιά μου, επειδή ήταν πολύ καλή, έφτιαχνε αυτά των αδελφών της. Μετά βέβαια οι αδελφές έλεγαν ότι ήταν δικά τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι βασιλικό κέντημα. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ακόμα και στις λεπτομέρειες φαίνεται η ουσία. Στις λεπτομέρειες φαίνεται η ουσία. Άρα ξέρω ότι μερικές φορές εμείς κοιτάζουμε πιο πολύ το μεγάλο. Δηλαδή πώς φαίνεται από μακριά. Εγώ αυτό που προσέχω στα ρούχα είναι, πώς το λένε, μικρό χέρι εδώ αυτό. Είναι πόσο σου έχει κάνει καλά αυτά που δεν φαίνονται. Εντάξει, εσωτερική τσέπη. Ένα πράγμα, φόδρα. Καλά, η φόδρα είναι ο Θεός να φυλάει. Δηλαδή, η φόδρα κάνει καραμπάμ. Αυτό είναι η φόδρα αυτό και αυτό είναι υψηλό επίπεδο. Η μία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα, η άλλη θα γίνει ο Θεός να φυλάει. Άρα, η φόδρα, ενώ φαίνεται ότι είναι εντελώς άχρηστο, εφόσον δεν φαίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε όχι, είναι χρηστικό. Εγώ δεν το λέω ότι η φόδρα είναι χρηστικό, λέω ότι είναι ανθρώπινη. Η φόδρα αναγκαστικά σέβεται το κορμί. Γιατί είναι εσωτερικό, είναι η ζώνη επαφής. Άμα δεν είναι καλά φτιαγμένοι όλες οι τριβές, δεν θα είναι πια χάδια, θα είναι τριβές. Ενώ οι τριβές, χάρη στη φόδρα, γίνονται χάδια. Φαντάζεστε, ας πούμε, να σας σηκώσει λίγο, όχι, δεν μην πω τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάτι και να λέτε μετά, αυτό με πονάει. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν φτιαγμένο με φόδρα. Κανονικά θα έπρεπε ο άντρας να σας πει, έχεις καλή φόδρα, πριν. Μετά, είναι αργά. Η φόδρα είναι το πρώτο εξόρουχο. Τώρα, άμα φανταστείτε ότι την φόδρα την φτιάχνατε πριν και μετά βάζετε το ρούχο πάνω στη φόδρα, δεν θα ήταν παράλογο? Άρα, στην πραγματικότητα είναι κάπως έτσι για το σώμα μας. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο, υπάρχει ένα άλλο ρούχο και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αυτό θα είναι το interface. Αυτό λοιπόν θα έχει μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι ότι με ποια ακρίβεια θα το κάνουμε. Άρα, σε ραπτική τώρα, επειδή έχουμε και τις μηχανές, είναι λίγο διαφορετικά, αλλά εγώ αυτό που βλέπω σε υψηλή ραπτική, ενώ λέμε μηχανές, ξαναβλέπω χεράκι γιατί δεν γίνεται με εκείνη την ώρα, και όταν την ώρα πάνε να μπουν, σκίζεται λίγο, ξαναέρχεται πάλι η ειδικός που είναι αυτή που θα τα κάνει όλα. Και λες, Παναγία μου, πόσες μηχανές έχει στα χέρια αυτή η γυναίκα. Εκεί πέρα φαίνεται η διαφορά. Και εγώ αυτό που βλέπω με τον σχεδιαστή θέλει αυτήν. Μου βάλετε κάποιον άλλον για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι, όπως το λέμε, στα μαλλιά. Στα μαλλιά υπάρχουν αυτές που σας πλένουν και υπάρχουν αυτές που σας κόβουν. Αυτές που σας πλένουν δεν πειράζει. Γιατί άμα δεν το κάνει καλά, ξαναπλένετε. Αυτές που σας κόβουν, άμα το κάνει λάθος, πειράζει.
Γιατί αυτό θα διορθωθεί μετά από αρκετούς μήνες. Άρα το βλέπουμε λοιπόν στο σχεδιασμό, είναι αυτός που θα κόψει το ύφασμα, είναι πάλι το ίδιο, αλλά εδώ η διαφορά είναι ότι έχετε το επόμενο επίπεδο που θα ράψετε. Στην πραγματικότητα στο κομμωτήριο φτάνουμε έως το πρώτο. Μετά όταν μπαίνουμε στο επόμενο επίπεδο είναι για πολύ υψηλά πράγματα που είναι σχεδόν pièce montée, δηλαδή δεν κρατάει μόνο του. Αυτό που θέλω να σας πω σε όλη αυτή τη διάλεξη είναι ότι αν προσέχετε τις λεπτομέρειες, τότε προσέχετε τον άνθρωπο. Αν κοιτάζετε την εμφάνιση, τότε προσέχετε την κοινωνία. Είναι λίγο διαφορετικό. Όταν προσέχετε την κοινωνία, θα είστε πολύ γρήγορα της μόδας και πολύ γρήγορα θα είστε εκτός μόδας. Αν προσέχετε τον άνθρωπο, θα είναι από τα ρούχα που κρατάμε. Εμένα πάνω ότι αυτό με εντυπωσίαζε όταν ήμουν μικρός, είναι ότι οι μεγάλες κυρίες κρατούσαν όλα τα ρούχα. Και μετά κατάλαβα γιατί. Γιατί επειδή είχαν αρκετή διάρκεια, καταλάβαιναν ότι η μόδα ξαναέρχεται. Και όταν λέτε, ας πούμε, σε μια κυρία, πολύ ωραία, λέω, κυρία, μην το πάρετε στραβά, το λέω για να έχει ένα πάχος χρόνου. Λέτε, πολύ ωραίο, πού το αγόρασες? Και δεν τολμάει να σας απαντήσει, γιατί το έχει αγοράσει πριν 20 χρόνια. Δεν υπάρχει το μαγαζί αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί στα αξεσουάρ του θεάτρου κρατάμε όλα τα ρούχα. Και τα συντηρούμε κιόλας. Τεράστιο θέμα, τα συντηρούμε. Γιατί άμα το σκεφτείτε, πόσο συντηρείτε τα ρούχα? Εδώ έχουμε φτάσει στο επίπεδο, έχεις μια κάλτσα που είναι τρύπια, την πετάς, βάζεις άλλη κάλτσα, δεν ξανασυζητάς. Αλλά λέω για τα ρούχα που είναι ακριβά. Υπάρχει συντήρηση. Εγώ το βλέπω γιατί πηγαίνω και στα μουσεία. Στα μουσεία η συντήρηση είναι ένα ολόκληρο θέμα. Γιατί ξέρετε, ένα άλλο πρόβλημα που έχουν τα ρούχα είναι ότι τα ρούχα είναι φτιαγμένα για να φοριούνται. Και δεν είναι φτιαγμένα για να μη φοριούνται. Άρα όταν δεν φοριούνται, εδώ σπάζει. Δηλαδή τραβάει συνεχώς στο ίδιο σημείο. Όταν το φοράς, δηλαδή κανονικά σας λένε, κάπου είναι καλό να τα φοράτε. Και έχει ενδιαφέρον ότι τα μουσεία μας ζητάνε πολύ στο θέατρο, είναι πολύ χαρούμενοι όταν έχουμε ρούχα εποχής, δηλαδή τουλάχιστον κάποιος θα τα φορέσει και μετά ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Όχι να τα φορέσει με έναν ακραίο τρόπο, να τα φορέσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το ρούχο για να είναι του ύφους πρέπει να είναι ανθρώπινο και πρέπει να έχει μια δυναμική ενώ είναι φτιαγμένο στατικά. Δηλαδή να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι, αφού μερικά, εμένα μου αρέσουν, ειδικά για τις γυναίκες μου αρέσουν τα παπούτσα, που αυτό είναι, δηλαδή, το τέλειο του παραδόξου. Παίρνεις παπούτσια σούπερ, με τα οποία θα υποφέρεις σούπερ. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι το κομψό παπούτσι πρέπει να είναι βασανιστήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι τόσο κομψό. Έχει ένα νόημα, γιατί οι γραμμές είναι λίγο διαφορετικές, αλλά η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι δεν έχετε δει πόσες φορές βλέπετε γυναίκες, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να βγάζουν τα παπούτσια τους. Και λέει, αχ, Παναγία μου, υπάρχει και ζωή. Εντάξει. Ή το πρώτο πράγμα που θα σας δείξουν για κούραση, το φαντάζεσαι 5 ώρες με γόβα. Που βέβαια εμείς δυσκολευόμαστε να το φανταστούμε. Αλλά απλώς αυτή η διαφορά ήδη είναι ένα θέμα. Γιατί το λέω αυτό? Το παπούτσι αλλάζει πολλά. Υποδήματα. Δεν του δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία, θεωρούμε ότι είναι πιο πολύ αξεσουάρ. Ξέρετε γιατί είναι δύσκολο? Γιατί το παπούτσι δεν φτιάχνεται εύκολα. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Δηλαδή, άμα ας πούμε το παπούτσι, άμα είναι, μιλάμε για, όλα αυτά που λέω είναι για καλά προϊόντα, εντάξει, δεν λέω. Άρα ένα δερμάτινο παπούτσι, δεν μπορεί ξαφνικά στην πασαρέλα να σου πει, μπορείς να μου φτιάξεις ένα άλλο καινούργιο, γιατί το άλλο δεν μου πάει. Το πεις αυτό με να μου το πεις πριν 3 εβδομάδες, όχι τώρα. Τι εννοώ με αυτό? Το παπούτσι ή τα γυαλιά σας είναι κάτι που είναι σκληρό. Έχει μια δομή, πρέπει να κρατάει.
Γιατί είναι φτιαγμένο για να κρατάει ένα βάρος. Ελπίζω να θυμάστε, τουλάχιστον οι γυναίκες, ότι η πίεση πάνω στο τακούνι, όταν είναι έτσι, είναι η ίδια πίεση με ελέφαντα. Εντάξει. Και γι' αυτό απαγορεύονται στα αεροπλάνα και τα λοιπά, γιατί τρυπάς άνετα το έδαφος χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, άμα βάλετε, ας πούμε, μια γυναίκα που ακόμα και να είναι, ξέρω εγώ, 50 κιλά, 50 κιλά σε ένα τετραγωνικό εκατοστό, καλύτερα να μην βάζει το πόδι σου από κάτω. Άρα, λέω για τους άνδρες, όταν χορεύετε με γυναίκα που έχει τέτοιο, να ρωτήσετε πρώτα αν χορεύει καλά, γιατί μία σας κάνει, έχετε φαινόμενο Χριστού στο πόδι. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε αυτά τα πράγματα που είναι σκληρά. Τα σκληρά, ξέρετε, εδώ είναι το... Α, σκέφτηκα τώρα παμπούτσε λίγο παράξενα. Σαντιάγκη. Σαντιάγκη, κομμένο το τακούνι έτσι. Αλλά το τακούνι έτσι είναι μια χαρά, είναι πολύ καλό για να οδηγάτε. Αλλά στην άκρη, για να βάλετε τα πόδια, κάποιος έχει ξεχάσει ότι τα πόδια έχουν δάχτυλα. Εντάξει. Άρα, γι' αυτό είναι και μικερό. Όταν λοιπόν τα παίρνετε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πει ότι προσαρμόζεται το πόδι. Αλλά άμα προσέξετε, το πρώτο πράγμα που κάνει το πόδι είναι να τα φτιάξει. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, στο στρατό. Στο στρατό το πρώτο πράγμα που σας λένε, για όσους έχουν πάει στρατό, τέλος πάντων εδώ δεν έχει, τέλος πάντων καταλάβετε. Τι να πω, εσύ πήγε στρατό, ρε, πήγε στρατό. Λοιπόν, σου δίνουν λοιπόν αρβίλες και το πρώτο πράγμα που σου λέει ολοχίας, ξέρετε τι κάνει, οι γυναίκες θα το μάθουν σήμερα από ό,τι φαίνεται. Εσύ δεν πήγες στρατό ακόμα, πήγες, όχι δεν πήγες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σας λέει είναι, σηκώνει το κρεβάτι και έχει το πόδι του κρεβατιού και λέει με αυτό χτυπάς πάνω στην αρβίλα. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τη μαλακώσεις. Δηλαδή για να γίνει μαλακή θα χρειαστείς να πεθάνει το πόδι σου. Άρα φανταστείτε ότι με αυτόν τον τρόπο το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι πώς να το χαλάσεις για να προσαρμοστείς το πόδι σου. Γιατί είναι πολύ σκληρό. Άρα όλο αυτό που σας είπα εδώ είναι το εξής. Πώς χαλάμε τα ρούχα για να τα προσαρμόσουμε στο ανθρώπινο σώμα. Δίνοντάς σου ζωή. Η ζωή είναι φθορά. Εντάξει. Και γι' αυτό, όσο ξέρετε, ο Θεός μας το έχει φτιάξει καλύτερο, σαν πρώτο δέρμα. Τα δάχτυλά σας φθύρονται συνεχώς. Εντάξει, αλλάζουν συνεχώς η επιδερμίδα. Άρα η ιδέα είναι να είναι συνεχώς αλλαγμένα για να είναι πάντα το ίδιο. Σιγά σιγά θα έχουμε και ρούχα τέτοιου τύπου, μην νομίζετε. Θα είναι όλο και πιο εξελιγμένα. Ενώ στην αρχή δεν ξέραμε να κάνουμε τέτοιες τεχνικές. Αλλά τι προσπαθώ να πω. Αν ξεχνάτε τη ζωή μέσα στο ρούχο, δεν σκέφτεστε τη φθορά. Δηλαδή, είναι σαν να είναι, ας πούμε, αρχιτέκτονας που σχεδιάζει σπίτι, αλλά χωρίς να μπουν ποτέ άνθρωποι. Ή φανταστείτε, α, ναι, θα σας το κάνω έτσι πιο περιγραφικά, άρα είστε αρχιτέκτονας και βλέπετε ανθρώπους να μπαίνουν στο σπίτι σας. Και τι κάνουν αυτοί. Βλέπετε. Αν το σκεφτείτε, ξέρετε τι είναι αυτή η συμπεριφορά. Είναι η συμπεριφορά του ζωγράφου που κάποιος ακουμπάει τον πίνακά του. Μα δεν είναι φτιαγμένο για να το κουμπάς. Αλλά φανταστείτε τώρα να ακούγατε έναν αρχιτέκτονα να λέει, μα δεν είναι φτιαγμένο για να ζεις μέσα. Είναι έτσι, designer, παιδί μου. Α, δεν είναι ανάγκη να βάλεις 5 μέτρα, να βάλεις 2. Να χωράνε ίσα ίσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι αν το φτιάχνετε το ρούχο για να μπει κάποιος μέσα. Θα μου πείτε βεβαίως τι άλλο θα κάναμε. Ναι, για πόση ώρα. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο για να ζει ανθρώπινο σώμα με αυτό το ρούχο. Όταν το σκέφτεστε έτσι, τότε το κοιτάζετε πιο ανθρώπινα. Και γι' αυτό, άμα το σκεφτούμε, η υψηλή ιεραπτική και η υψηλή, ναι, η υψηλή, ας το πούμε έτσι, είναι αυτό που κάναμε παλιά σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και στον τον πιο φτωχό άνθρωπο, έπρεπε να το χτίσουμε πάνω στο σώμα του. Μετά τι κάναμε, βάλαμε νούμερα. Άρα μετά είναι τα σώματα που μπαίνουν στα νούμερα. Έχετε σκεφτεί αυτό? Θα ήταν καλό να πάτε ξανά σε ένα μαγαζί και να πείτε, εγώ δεν έχω νούμερο, έχω σώμα.
Ωραία. Πάλι θα σας πει σε ποιο νούμερο να σας βάλω. Δηλαδή η νόρμα έγιναν τα νούμερα. Στην υψηλή δεν υπάρχουν τα νούμερα. Ξανά υπάρχει το σώμα. Αυτό θα πάει για αυτήν την κοπέλα. Για αυτόν τον άντρα. Δεν πάει σε άλλον. Άρα η μοναδικότητα προέρχεται από τον σεβασμό. Δηλαδή σέβομαι το ανθρώπινο σώμα αυτού του ανθρώπου. Άρα άμα έχει ελαττώματα, είναι αυτό που δίνω σαν παράδειγμα με τα γυαλιά. Αγορέζετε γυαλιά, τα οποία είναι μια χαρά, εντάξει, τα βάζετε. Και όταν τα βάζετε είναι στραβά. Άρα αυτός που φτιάχνει γυαλιά σας λέει δώστα μου να σας τα φτιάξω. Γιατί είναι αστείο. Τα γυαλιά είναι τέλεια. Δεν σας τα φτιάχνει. Σας τα χαλάει για να πάνε στα στραβά στα αυτιά. Εντάξει. Άρα εσύ έχεις τα στραβά αυτιά, έχεις τη μύτη σου που είναι λίγο έτσι και του λες δεν μου πάνε τα γυαλιά σας. Λέει περιμένετε να σας τα φτιάξω. Και τι κάνει. Τα προσαρμόζει έτσι ώστε να είναι ακριβώς το ανθρώπινο καλούπι. Αυτό που βλέπετε και εδώ φαντάζομαι και στη σχολή είναι, μάλλον αυτό θέλω να θυμάστε άμα θέλετε να θυμηθείτε κάτι από εδώ, είναι αν ζωγραφίζετε, σχεδιάζετε, ράβετε για ένα άτομο. Για αυτό, για τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο. Δηλαδή ας πούμε, άμα το αγαπημένο σας πρόσωπο είναι η μάνα σου. Και λες, αυτό εδώ το φόρεμα το κάνεις για τη μάνα σου ή για μια γυναίκα. Και άμα πεις και για τη μάνα μου και δεν χωράει η μάνα σου. Ή μπαίνει αλλά είναι... Ο σεβασμός είναι το εξής. Παλιά οι αρχιτέκτονες στα κτίρια έβαζαν την υπογραφή τους. Τώρα βέβαια πού να τολμήσουν. Τώρα θα ήταν το πολύ μια σφραγίδα. Γιατί είναι το ίδιο. Όταν στα ρούχα, τέλος πάντων, κάπου, ναι, υπάρχει μια υπογραφή, δεν τη βάζω. Όταν τη βάζετε απ' έξω την υπογραφή, καταλαβαίνετε πόσο αξίζει. Άρα, όταν είναι από μέσα, υπάρχει μια υπογραφή. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα αυτό να είναι γραμμένο εδώ για τον Γιώργο. Θα μου πείτε, μα τι να, αφού κανένας δεν θα το βλέπει. Όχι, η ιδέα είναι ότι είναι φτιαγμένο για αυτό το σώμα. Τώρα, επειδή εγώ είμαι της διδασκαλίας, στην πραγματικότητα θα πρέπει να γράφει για τον Γιώργο στα 30. Δεν ξέρω καν πόσο χρόνο είναι, α πούμε. Το είπα τυχαία. Είσαι κοντά, είσαι κοντά. Είναι κοντά στα 30. Ωραία. Λέω απλώς ότι. Θα ήθελα να δω, ας πούμε, το παλτό του Άινστάιν στα 60. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει, ένα παλτό σαν όλα τα άλλα. Όχι, δεν ήταν ένα παλτό σαν όλα τα άλλα, γιατί στα 60 είχε καθίσει, ήταν κάπως έτσι, δεν ήταν το ίδιο. Αλλά όταν βάζουμε τον χρόνο, όταν βάζουμε την υπογραφή μας και το κάνουμε για έναν άνθρωπο, να ξέρετε ότι όλα αυτά που σας λέω είναι αυτό που κάνουν οι σχεδιαστές. Οι σχεδιαστές σε υψηλό επίπεδο, δεν σας λέω τώρα τα βιομηχανικά που θα κάνουν ένα πράγμα για να τα φορέσουν 15.000 άτομα, άλλο λέω. Λέω για την πολύ υψηλή που μπορεί να είναι μοντέλο για εσάς. Οι σχεδιαστές το κάνουν για έναν άνθρωπο, για ένα σώμα και για εκείνη τη στιγμή. Που σημαίνει ότι είναι ενταγμένο μέσα στον χώρο χρόνο. Φτιάχτηκε από κάποιον που το σκέφτηκε και σεβάστηκε κάποιον που θα το φορέσει. Άρα είναι πραγματικά ένα δώρο. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Αν είστε μπουμπούνας και θέλετε να κάνετε ένα δώρο σε έναν φίλο σας, είναι πάρα πολύ απλό, του κάνετε ένα μεγάλο πίνακα που είναι αναγκασμένος να βάλει στο σαλόνι. Το οποίο βέβαια δεν πάει με όλα τα άλλα. Άρα άμα σας αγαπάει θα τον ξαναβάζει τον πίνακα κάθε φορά που θα έρχεσαι στο σπίτι του και άμα δεν σας αγαπάει θα σας πει τι θες και το έβαλες. Αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ότι κάνουμε δώρο κάτι το οποίο χαλάει. Φαγητό, κρασί και τα λοιπά. Άρα δεν θα μείνει. Δεν θα ρωτήσει όλος καλά. Το κρασί που σου έκανα δώρο πριν 7 χρόνια το έχεις κάπου. Τι να πεις, το ήπιαμε. Το πίνακα πώς να πεις τώρα. Το βάλαμε στην κάβα. Δεν είχαμε κρασί. Εδώ είναι το ίδιο.
για το ρουχισμό. Όταν κάποιος σας κάνει δώρο, δηλαδή φανταστείτε τώρα εσείς μεταξύ σπουδαστές, λέμε εδώ, σπουδαστές, να μην πω κάτι άλλο, όχι φοιτητές, σπουδαστές. Λες εσύ, ας πούμε, εγώ σου έφτιαξα αυτό για σένα. Είναι γαμάτο δώρο. Εδώ θα μπορείς να πεις, ας πούμε, σου έφερα ένα λουλούδι. Το λουλούδι βέβαια είναι μια χαρά, είναι γαμάτο, είναι φτιαγμένο από τη φύση. Άντε το πολύ πολύ το μπουκέτο. Αλλά όταν ο άλλος ξέρει ότι είσαι στον ίδιο χώρο και σου έχει φτιάξει αυτό για σένα, δηλαδή θυμάσαι το μέγεθος, τι κάνει, πώς προσαρμόζεται και πώς πάει στο καλούπι, τότε αυτό είναι σεβασμός όχι μόνο προς το πρόσωπο και το σώμα, στη σχέση. Άρα, και τώρα πραγματικά τελειώνω. Στο Princeton, όταν ένας μεγάλος καθηγητής φεύγει στη σύνταξη, υπάρχει μια παράδοση, όλοι αφήνουν την πένα τους. Εντάξει, άρα ας πούμε φεύγει ο Γιώργος, είναι στη σύνταξη, τώρα είσαι πάνω από 30, όπως καταλαβαίνεις, και αυτός λοιπόν τον χειροκροτάμε όλοι, θα φύγει στη σύνταξη και μετά ο ένας ο καθένας έρχεται και του κάνει χειραψία και του αφήνει την πένα του. Προσέξτε, οι πένες όπως καταλαβαίνετε είναι αξίας. Γιατί αφήνουν την πένα? Γιατί κάθε πένα είναι ένας άνθρωπος. Άρα αυτός μετά από 40 χρόνια θα θυμάται ότι αυτό είναι η πένα του Νίκου. Δεν είναι κάποιο άλλο. Και τώρα αυτός κανονικά φεύγει με 30 πένες. Που όπως καταλαβαίνετε δεν έχει καμία χρηστικότητα, δεν θα τις χρησιμοποιεί. Γιατί άμα έχετε γράψει πραγματικά με πένες, που φαντάζομαι μπορεί να κάνετε και μαθήματα, επειδή έχετε δύο, αυτά είναι λίγο πάνω στραβά, ανάλογα άμα είσαι δεξί χέρι, αριστερό χέρι. Άρα άμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο χέρι, σκίζει το χαρτί. Που σημαίνει, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ότι του δίνεται μία πένα, την οποία δεν θα χρησιμοποιήσει. Αλλά επειδή ήταν χρησιμοποιημένη από εσάς, γιατί προσέξτε, δεν του αγοράζουν πένα, δίνουν τη δικιά τους. Αυτό είναι ανθρώπινο δώρο. Και εγώ θα ήθελα, εφόσον είστε ικανοί να φτιάχνετε τέτοια πράγματα, να φτιάχνετε και ανθρώπινα ρούχα. Αυτή ήταν όλη η ιδέα, άμα θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας και να μας δίνετε καλά.